Αγαπητοί Χριστό αδελφοί, ακούσαμε μόλις ότι ο Κύριος μας ο ίδιος ομολογεί ότι ήρθε για να μας σώσει. Και όταν λέμε να μας σώσει, να μας σώσει ακέραιους, δηλαδή αυτή η ενιαία ψυχοσωματική οντότητα. Γιατί θα ξέρετε ότι ο άνθρωπος είναι το μόνο «ον» το οποίο μετέχει και της ορατής και της αορά του κτήσεως, για την ψυχή και για το σώμα του ομιλώντας βεβαίως. Και σήμερα εξαιρετικά, επειδή θα πρέπει και εμείς να βαδίζουμε στα ίχνη του Κυρίου μας, όπως έκαναν και όλοι οι Άγιοι, αυτός είναι και ο μόνος σκοπός της ζωής μας, να περάσουμε από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, όσο μπορεί ο καθένας, κάνοντας καλή χρήση του αυτεξουσίου του. Φέρνω στο μυαλό μου τις παραμονές των Χριστουγέννων που πήγαμε με το φιλόπτωχο ταμείο εδώ δίπλα στο νοσοκομείο, στο Γεννηματά, το λεγόμενο, όπου στα βλέμματα των συνανθρώπων μας, οι οποίοι ήταν πληγωμένοι με πολλούς τρόπους, έβλεπες και τον πόνο, αλλά και την μεγάλη ελπίδα που είχαν ότι θα γίνουν καλά. Και η επίσκεψή μας βέβαια δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου τυπική. Αυτό ακριβώς γίνεται και σήμερα που εορτάζουμε πολύ σημαντικούς Αγίους. Αν θέλετε να τα δούμε τα θέματα και λίγο ιστορικά, γιατί έχουμε και το μεγάλο αυτό, το μεγαλύτερο μάλιστα, θεολόγο των νεοτέρων χρόνων, τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, ο οποίος μας θυμίζει στο συναξαριστή του σήμερα, ότι στα χρόνια εκείνα όπου έζησε και ο άλλος, ο Μέγας Αλέξανδρος, στον οποίον είναι αφιερωμένος ο μισός ναός μας, στα χρόνια δηλαδή του Αγίου Κωνσταντίνου, εκεί πέρα έφτασαν στο σημείο οι άρχοντες να είναι τόσο κοντά στο Χριστό ώστε να δίνουν και το καλό παράδειγμα, και μάλιστα τρεις από τους υφισταμένους τους να οδηγηθούν στο μαρτύριο ακριβώς εξαιτίας αυτής της άψογης τάσης των αρχόντων της εποχής εκείνης, στα χρόνια τα λίγο πριν του Αγίου Κωνσταντίνου, στα χρόνια του Διοκλητιανού. Η δεύτερη μορφή όμως, η οποία εξαιρετικώς εορτάζεται σήμερα, είναι του Αγίου Παρθενίου. Και γι' αυτόν ξέρουμε ότι ήταν στα χρόνια του Αγίου Μεγάλου εις Αποστόλου Κωνσταντίνου, ήταν γιος ενός διακόνου της Εκκλησίας της Μελιτού Πόλεως, από γράμματα άπειρος, αλλά σπούδαζε να μεταχειρίζεται την πρακτική αρετή, και όπως κάνουν οι Άγιοι, ως σκέπασμά της είχε την αλλιευτική. Μάλιστα τα ψάρια τα οποία έπιανε τα μοίραζε σε όσους του ζητούσαν, και τόσοι πολλοί ήταν ικρημένοι στην ψυχή του μακαρίου αυτού ευσέβεια και αρετή, ώστε έλαβε χάρη παραθεού να διώκει και δαιμόνια και να γιατρεύει και πάσα ασθένεια. Και αφού επιμελήθηκε και έμαθε και τα ιερά γράμματα, χειροτονήθηκε ιερέας από τον επίσκοπο Φίλιππο και έπειτα έγινε και επίσκοπος Λαμψάκου από τον Αχίλιο Κιζίκου. Έτσι από τότε τελούσε θαύματα πάμπολα, γιατί αυτός γιάτρεψε και ένα τυφλό ο οποίος είχε χτυπηθεί από τάβρο, ελευθέρωσε μόνο με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού γυναίκα από το πάθος που λέγεται καρκίνος, και γι' αυτό ακριβώς έχει πάρει αυτό το χάρισμα μαζί με κάποιους άλλους Αγίους που θα ακούσετε στη συνέχεια. Νέκρωσε επίσης μόνο με το φύσιμά του ένα λυσασμένο σκυλί το οποίο είχε δαγκώσει έναν άνθρωπο. Ανάστησε πάλι έναν άλλον ο οποίος είχε καταπατηθεί από άμαξα. Εδίωξε από ακάθαρτο πνεύμα από μια γυναίκα ενός επιτρόπου, και έκανε και τους βαφείς να ενεργούν ελεύθερα την τέχνη τους, ελευθερώνοντάς τους από τον εκεί εμφολεύοντα δαίμονα, γιατί θα ξέρετε ότι σε όλο τον κόσμο κυκλοφορούν δαιμόνια. Και για να πω με συντομία, ο Άγιος αυτός έκανε πολλά τέτοια θαυμάσια και προείπε και τα μέλλοντα και εξεδίμησε προς Κύριον. Και για να μην μακρηγορούμε, βλέπετε στην εικόνα εδώ στα λείψανα που έχουν παρατεθεί και τον μεγάλο αυτό όσιο εδώ στη γειτονική Βιωτία, ο οποίος ήταν γέννημα και θρέμα εδώ της Αθήνας. Δεν θα πούμε πολλά για το βίο του, απλώς να πούμε ότι ήταν σύγχρονος
και αυτού του ναού πάλι της Αγίας Σκέπης, γιατί έζησε ακριβώς το 10ο αιώνα, τότε που έγινε το θαύμα δηλαδή της Αγίας Σκέπης εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Και από τη χάρη τη μεγάλη που είχε, να σας διαβάσω μόνο να δείτε τι σημαίνει πραγματικός μοναχός, παιδιόθεν έκανε αποχή όχι μόνο κρέατος όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι μοναχοί, αλλά ακόμα και αυγού και τυρού και φαγητό και ποτό, είχε μόνο ψωμί κρίθινο και όσπριο και νερό. Αλλά και ας καταξέρενε το σώμα του με πάσα κακοπάθεια και σκληραγωγία, ο ίδιμος νόμιζε τρυφή, δηλαδή καλοπέραση και χορτασμό του να τρέφει τους πεινώντες, να ενδύει γυμνούς. Και έτσι πολλές φορές έδινε και το ίδιο του το ένδυμα. Και ο ίδιος επέστρεφε γυμνός στον οίκο του. Και όταν προσευχότανε, φυσικό ήτανε μετά από όλα αυτά, με πολύ ταπείνωση προς το Θεό, υψώνονταν τα πόδια του ψηλά από τη γη και στέκονταν στον αέρα μετέωρα. Ως μοναχός λοιπόν, με μεγάλη εγκράτεια και κακοπάθεια, διέτρεξε όλους τους παραθαλάσσιους τόπους, γινόμενος αίτιος σωτηρίας με τα θαύματα τα οποία ενεργούσε. Θέλω λοιπόν για την αγάπη σας και για την αγάπη των αδελφών μας, οι οποίοι πάσχουν ή κινδυνεύουν από αυτή την φοβερή νόσο, έτσι, του καρκίνου, δεν είναι καινούργια η νόσος, να σας διαβάσω μια ευχούλα, και όσοι από εσάς μπορείτε να κλείνετε και το γόνι, τουλάχιστον της ψυχής, τώρα που θα διαβάσουμε την ευχούλα, και θα δείτε έτσι και πολλά από τα ονόματα των ιατρών που έχουν παρατηθεί εδώ τα λείψανα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο επιτιμών της πνεύμασης της ασθενίας και την υγείαν της επικαλουμένης εκ πόθου καρδίας και την προσέ πίστη επιδαψιλεύων, επάκουσον ημών των αμαρτωλών. Παρήσιν τεσάλες και του καρκίνου μάστιγος δεινή απειλή αφαρπάζουσα εκ μέσου ημών μετά επώδυνων νόσων και εν βραχή χρόνο πατέρας, αδελφούς και τέκνα ημών, βαθίαν δε θλίψην και οδύνην εκ του θανάτου αυτών, όν εκφέξε ου δύνατε προκαλούσαν πάση, το φωτιστικό και αγιαστικό σου πνεύματι, Κύριε, οδήγησον τους εν ιατρική επιστήμη ερευνώντας εις του κακού τούτου εξολόθρευσιν, φάρμακων και τρόπων θεραπείας αποκαλύπτων, δύναμην παράσχου της πάσχουση και υπομονήν και αναψυχήν εν της πόνης, πάση δε την θεραπείαν ψυχή και σώματι επιβράβευσον, πρεσβείες της υπερευλογημένης δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, τη ζωοδόχου πηγής εις το είδωρ εν τη βασιλίδη των πόλεων επιχυθέν ασθενούσι εκ του καρκίνου το πάθος έπαυσε, το εν Αγίης Πατρός ημών Παρθενίου, επισκόπου Λαμψάκου τη μνήμηνε επιτελούμεν, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, εξαιρέτως του Αγίων Δόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος και του Ιωσίου Πατρός ημών Παταπίου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.